Ξηρή καρπή 10. Γιατί είναι φρέσκη, θρεπτική, νόστιμη, υγιεινή. Πιστοποιημένη με ISO 22000. Νέα σειρά προϊόντων 10. Από τη Βελπούλιος ΑΕ. Αναζητήστε τα και πάρτε 10. Ξεκίνησε το παιχνίδι εδώ στο Δημοτικό Στάδιο Φώτης Κοσμάς, 3 Μαρτίου, 21η αγωνιστική για την ΓΑΜΑ Εθνική, πρώτος όμιλος, Εθνικός Αλεξανδρούπολης, Αλέξανδρος Κιλκής, ο Εθνικός με τις σκούρες μπλε εμφανίσεις, με τις λευκές εμφανίσεις είναι ο Αλέξανδρος Κιλκής. Και βλέπουμε απέναντι στην απέναντι κερκίδα μία όμορφη εικόνα από την Ακαδημία του Αλέξανδρου Κιλκής. Πολύ όμορφο στιγμιότυπο αυτό από τα μικρά παιδιά να βλέπουν την ανδρική ομάδα να αγωνίζεται στα γήπεδα της ΓΑΜΑ Εθνικής κατηγορίας. Λιμπέρης. Η κεφαλιά και κανένα πρόβλημα για τον Αθανασίου. Πήρε την κεφαλιά και πολύ κοντά ο Μαρασλής στο σουτ. Η πρώτη ουσιαστικά καλή ευκαιρία για τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης. Στο 21ο λεπτό με αυτό το σουτ του Μαρασλή βρήκε στα πόδια του Αγαθαγγελίδη. Ο Σωτηράκης, Λιμπέρης, Κουντενούδης, Γκαβανόζης. Πήρε την κόντρα αυτή ο Γκαβανόζης. Τσαταλμπασίδης, παίζεται, λέει ο διαιτητής, κοντά στη φάση. Καλά εκτελεσμένο, ψηλά, κέρδισε ο Σωτηράκης, η κεφαλιά και φάουλ έδωσε ο Τσιλίκας. Και για τις δύο ομάδες. Και εδώ φεύγει ο Τσολακίδης. Και πολύ κοντά στο 0-1 από τον Φουρτσίου. Προβατήδης γρήγορα έπαιξε αυτό το φάουλ. Η σέντρα και εδώ έβγαλε σωτήριο ο Μπινόπουλος σε αυτή την στραβοκλωτσιά που βρήκε ο Λίτσιος. Εδώ η σέντρα πάνω από τα δοκάρια του Μπινόπουλου, η σέντρα αυτή από τον Κάργα. Και πάει να βγει στην αντεπίθεση ο Αλέξανδρος Κιλκής και το σούτ αυτό του Τσολακίδη. Μπινόπουλος μπλόκαρε την μπάλα. Και βγαίνει μόνος του στην αντεπίθεση. Πήγε να πλασάρει τον Μπινόπουλο, Μπινόπουλο σωτήρια. Σε ο Σωτηράκης και εδώ έχουμε την λήξη του πρώτου χρόνου. 0-0 για τις ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια και την περιγραφή του δεύτερου μέρους θα επανέλθουμε σε λίγο. Λιμπέρης ετοιμάζει να εκτελέσει αυτό το κόρνερ στο πρώτο δοκάρι. Πήρε την κεφαλιά ο Σωτηράκης. Πάθαμε εσύ. Στο 51 και τον γκολ από τον Βασιλιάδη. Το γκολ αυτό από τον Βασιλιάδη, 0-1 για τον Αλέξανδρο Κιλκής. Σηκώθηκε, πήρε την κεφαλιά και ο Τσολακίδης. Τσολακίδης μόνος του και πάνω από την αιστεία του Δινόπουλου αφού ο Τσολακίδης. Και βγαίνει ο Καθαγγελίδης μόνος του. Ο Καθαγγελίδης πολύ κοντά και στο 2. 0-2 από τον Αγαθαγγελίδη στο 82. Και σπέβδει να χαιρετήσει τους μικρούς φίλους της Ακαδημίας
Εδώ βλέπουμε. Και εδώ το τέλος του παιχνιδιού με τον Αλέξανδρο Κλικής να παίρνει τους τρεις πολύτιμους βαθμούς για την συνέχεια του πρωταθλήματος στο Εθνικό Στάδιο της Αλεξανδρούπολης. Άλλη μια ήταν εδώ στο Φώτης Κοσμάς. 15 βαθμούς παραμένει ο Εθνικός Στάδιος της Αλεξανδρούπολης, με 32 συνεχίζει ο Αλέξανδρος Κλικής. Ναι, νομίζω διασφαλίσαμε σε συνδυασμό με το άλλο το αποτέλεσμα του Καλαμπακίου, μία διαφορά 11 βαθμούς, νομίζω ότι με λίγο προσοχή δεν θα έχουμε θέμα. Πήρθαμε με πολύ σεβασμό να αντιμετωπίσουμε έναν αντίπαλο, παρόλο που ξέραμε ότι είναι χαμηλά στη βαθμολογία. Θα έκανε μια ίστατη προσπάθεια ενδεχομένως με την τελευταία εξέλιξη που είχε με την Πέρνη η αφαίρεση βαθμών. Οι μαθηματικές ελπίδες ξέραμε που είχε η ομάδα ότι θα τη δίναν μια όθηση. Σε ένα πολύ έτσι άσχημο αγωνιστικό χώρο δεν μπορέσαμε στην αρχή να βρούμε ένα ρυθμό. Κινδυνεύσαμε από την ομάδα της Αλεξανδρούπολης. Ευτυχώς για μας δεν μπήκε κάποιο γκολ να μας αγχώσει και να μας δημιουργήσει και άλλα προβλήματα. Νομίζω προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και κυρίως το δεύτερο κυριαρχήσαμε. Ήμασταν πιο ψύχρεμοι, πατήσαμε, αλλά προσπαθούσαμε με πάσες πίσω από την πλάτη της άμυνας να δημιουργήσουμε φάσεις για γκολ. Ήρθανε φάσεις για γκολ και δόξα τω Θεώ που ήρθανε νωρίς το πρώτο γκολ και κατ' επέκταση είχαμε μία απελευθέρωση από την πίεση που είχαμε για να πάρουμε το παιχνίδι αυτό. Στο τέλος μας δόθηκε δυνατότητα να μπουν και κάποια νέα παιδιά, που αυτός είναι ο στόχος της ομάδος, να παράγει και να βάζει μέσα στην ομάδα δικά της παιδιά, όπως μπήκαν τα δύο τελευταία. Θα συνεχίσουμε την ίδια προσπάθεια, έχουμε τώρα το δικαίωμα να κοιτάξουμε και λίγο ψηλότερα, να βελτιώσουμε και άλλο τη βαθμολογική μας θέση, διασφαλίζοντας όσο γίνεται μια καλύτερη στη βαθμολογική τελική κατάταξη. Επειδή φτάνουμε προς το τέλος της αγωνιστικής περίοδου, μένουν μόλις 5 αγωνιστικές. Τι είναι αυτό που θα λέγαμε ότι κρατάτε στα θετικά στην φετινή χρονιά από τον Αλέξανδρο? Κοιτάξτε, γίνεται μια προσπάθεια καθαρή, πεντακάθαρη. Η ομάδα κινείται στο φως, θέλει να παράγει δικά της παιδιά. Είναι μια ιδιωτική επιχείρηση, ακαδημία. Κάτι που όπως εξελίσσει το ποδόσφαιρο, αξίζουν στους ανθρώπους που διοικούν το σωματείο. Και νομίζω ότι η ομάδα μας χαίρει εκτίμησης πανελληνίως. Είδαμε και στην εξέδρα παιδιά της Ακαδημίας κάτι που βγάζει υγεία, έτσι. Νομίζω ακριβώς αυτό γίνεται. Γονείς, παιδιά, αυτή είναι η ομάδα μας. Περνάμε ένα μήνυμα πανελληνίως ότι το ποδόσφαιρο όπως εξελίσσεται είναι πλέον μονόδρομος να στραφούμε προς Ακαδημίες και προς τα δικά μας παιδιά. Πώς βλέπετε να συμβαίνει αυτό που είπατε τελευταία? Δηλαδή. Γενικότερα. Αν δεν στραφούμε, σημαίνει ότι έχουμε άλλες πονηρές σκέψεις. Δεν υπάρχει. Η οικονομική δυσχέρεια και όλη η διαμορφωμένη κατάσταση μας σωθεί προς αυτήν την κατεύθυνση. Να αξιοποιήσουμε τα νέα τα παιδιά. Με την εμπειρία σας τώρα σε εθνικές κατηγορίες, πώς βλέπετε τη ΓΑΜΑ Εθνική που είναι ευεσταγνική? Πώς στέκεται? Υπάρχουν πολλοί. Δύο-τρεις τρόποι. Ένας είναι να έχεις πονηρές σκέψεις και να βαδίζεις, να διασφαλίζεις κάποια πράγματα με πονηρές σκέψεις. Ο άλλος είναι εμείς που διαλέγουμε και πορευόμαστε με δικά μας έξοδα της ομάδος, καθαρά, παράγοντας παιδιά, δημιουργώντας προϋποθέσεις να παίξουν τα δικά μας παιδιά. Είναι μονόδρομος. Και αυτό νομίζω θα πρέπει να το επεκτείνω και σε άλλες κατηγορίες. Δηλαδή, β' κατηγορία και αυτή φυτοζωή. Δεν φτάνουν τα λεφτά ούτε για το οίκα των παιδιών. Αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να στραφούν εκεί και να υποχρεώσουν τις ομάδες να βάλουν κάτω από 20 τουλάχιστον 4-5 άτομα σε όλο το φάσμα των κατηγοριών, ακόμα και Super League. Κοιτάξτε, έχω γευτεί αυτή τη δόξα, δόξα τω Θεώ, την έχω γευτεί. Οφείλουμε τώρα αυτά που μας έδωσε το ποδόσφαιρο να τα επιστρέψουμε πίσω. Όσο θα είμαι γερός και όρθιος, θα προσπαθήσω να δώσω αυτές τις λίγες γνώσεις μου στα παιδιά και αυτό θα είναι η μεγαλύτερη ευχαρίστηση που μπορώ να πάρω. Μια πολύ σημαντική νίκη για μας, σε μια πάρα πολύ δύσκολη έδρα, με έναν αντίπαλο πολύ δυνατό, το έδειξε κιόλας μου στον αγωνιστικό χώρο. Χαίρομαι πολύ, καταρχάς πολύ για τον γκολ μου, πάρα πολύ, που μπόρεσα και βοήθησα την ομάδα μου και κατά 90% πιστεύω ότι πετύχαμε τους στόχους μας. Βενιαμίν, είδαμε κάτι πολύ όμορφο σήμερα και ήταν στις εξέδρες με τα παιδιά που σας υποστήριξαν από τις ακαδημίες, πράγμα που βγάζει υγεία νομίζω, έτσι. Έτσι ακριβώς, είναι πολύ σημαντικό. Έχει ξαναγίνει μες στην Ξάνθη. Είχαν και τα παιδάκια αγώνες πιο πριν, σε Αλεξανδρούπολη και Κομωτινή αντίστοιχα. Μας έδωσαν ένα έξτρα κίνητρο
να τους δείξουμε ότι τι είναι το ποδόσφαιρο και χαιρόμαστε πολύ που ήταν δίπλα μας. Βάλαμε τα κεφάλια κάτω στο ημίχρονο. Μας βοήθησε και η ομιλία του Πρόεδρου και του προπονητή, βέβαια. Είπαμε ότι είναι το πιο σημαντικό μάτς, είναι ένα ημίχρονο και ότι άμα βάζαμε γκολ και κερδίζαμε, ουσιαστικά σωθήκαμε, σώσαμε την ομάδα. Ένα σενάριο υπήρχε δηλαδή, αν κερδίζαμε εμείς και με σε συνδυασμούς και τα λοιπά. Τέλος πάντων όμως τώρα πάλι λέω δίκαιο το αποτέλεσμα και συνεχίζουμε. Έμειναν 5 αγωνιστικές τώρα από εδώ και πέρα. Τι είναι αυτό που θα προσπαθήσετε να πείτε στους παίκτες? Εντάξει, να τελειώσει το πρωτάθλημα με αξιοπρέπεια και το κύπελο που έχουμε. We'll be right back.